Καλή σας ημέρα. Είναι η εκπομπή Πρόσωπο με Πρόσωπο. Και βέβαια, φίλες και φίλοι, είναι ο ραδιοφωνικός σταθμός του Δήμου Ηρακλείου Αττικής, επικοινωνία 94FM. Η Ενωμένη Ευρώπη για άλλη μία φορά έμεινε στο «Εάν δεν είσαι καλό παιδί, θα σε τιμωρήσω». Αυτή η ανακοίνωση και την έχει κάνει, αλλά θα την κάνει. Εν πάση περιπτώσει, η Τουρκία έχει αρχίσει με αυτή την ανακοίνωση, όπως είπα, να τρέμει, ομολογώ. Πόσο δίκιο έχουν όλοι όσοι υποστηρίζουν και ισχυρίζονται πως στις δύσκολες περιπτώσεις, Αλέξη μου, είμαστε μόνοι μας. Βρισκόμαστε κοντά στις εθνικές εκλογές. Σε 17 ημέρες, 16 και σήμερα λέμε στο στρατό και καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. 16 και σήμερα λοιπόν ψηφίζουμε. Ψηφίζουμε και εκλέγουμε τη νέα κυβέρνηση της χώρας μας. Μια κυβέρνηση που έχει να λύσει πολλά προβλήματα, εάν και εφόσον είναι ισχυρή. Βέβαια, εκλογές κατά καλό καιρό έχουμε να δούμε πολλές δεκαετίες. Πάρα πολλές. Αγέννητος ήμουν κι εγώ, φανταστείτε. Είμαστε λοιπόν σε αναμονή ενός debate, μιας τηλεμαχίας πιο σωστά. Δεν ξέρω τι έχουν να πούν περισσότερα από αυτά που λένε καθημερινά οι πολιτικοί αρχηγοί. Πάντως, η τηλεμαχία θα γίνει την 1η Ιουλίου. Επαναλαμβάνω, τι θα ακούσουμε ακόμα, ποιο είναι το νεότερο, ουδησέι. Βέβαια, οι αρχηγοί πάνε ακόμα και στα αθλητικά ραδιόφωνα. Να φανταστείτε ότι ο Αλέξο Τσίπρας έχασε και τους Ολυμπιακούς και τους Παναθηναϊκούς με μια συνέντευξη που έδωσε σε αθλητικό ραδιόφωνο. Αλέξη μου, το πέναλτι είναι περίεργο πράγμα. Αλλά αλήθεια ρε παιδιά, εσείς πολιτικοί, πείτε μου τι έχει μπάλα μέσα. Μπορεί να μου πει κάποιος τι έχει μπάλα μέσα. Και θέλω να μου το πει αυτό, γιατί το είχα θέσει και παλαιότερα στην ΕΡΤ αυτό. Δεν απάντησε κανείς, όλοι έλεγαν αέρα. Μα δεν έχει αέρα η μπάλα. Έχει κάτι άλλο. Θα το πούμε μια άλλη φορά. Να το τονίσω για άλλη μια φορά, ότι με τις καθημερινές συνεντεύξεις που κάνουν και οι δυο, ο Αλέξης και ο Κυριάκος και ο Αλέξης, δεν έχουν να μας πούν τίποτα το νεότερο. Οι δημοσκοπήσεις τώρα. Οι δημοσκοπήσεις συνεχίζονται να γίνονται. Και δείχνουν τι. Δείχνουν ότι μπροστά είναι η Νέα Δημοκρατία με 8 ή με 10 μονάδες διαφορά. Βέβαια, ο Αλέξης ο Τσίπρας τσίμπησε κάποια. Έτσι, κάποιες μονάδες, κάτι τσίπησε, σε πάση περιπτώσει. Αλλά στη Νέα Δημοκρατία υπάρχει ένας εφησυχασμός. Ξυπνήστε, δεν χρειάζεται εφησυχασμός. Χρειάζεται αγώνας, εκεί στην Πειραιώς, συνεχόμενος. Γιατί, διότι καταλαβαίνετε ότι με εφησυχασμό δεν κερδίζονται οι εκλογές. Οι κάλπες είναι άδειες. Ούτε μισογεμάτες, ούτε μισοάδειες. Είπα πολλά όμως, δεν χρειάζεται να πω περισσότερα, γιατί έχω καλέσει πολλούς καλούς, γνωστούς, διάσημους φίλους εδώ στην εκπομπή, με τους οποίους και θα κουβεντιάσουμε όλα αυτά τα θέματα της επικαιρότητας. Μιας επικαιρότητας που τρέχει με ηλιγκιώδη ταχύτητα και είμαστε και εμείς υποχρεωμένοι να τρέχουμε με την ίδια ταχύτητα. Βεβαίως να πω ότι εδώ στον ήχο είναι ο Νίκος ο Σκλαβούνης, τον οποίο βεβαίως θα παρακαλέσω τώρα, αφού τον καλημερίσω, πάμε σε ένα ελληνικό τραγούδι, να οργανωθούμε. Πείτε, δεν άφησε το τραγούδι να ακουστεί. Εντάξει, το τραγούδι είναι ελληνικό. Εγώ προτιμώ τα ελληνικά τραγούδια, μου αρέσουν πάρα πολύ. Όπως πρέπει να προτιμάμε και τα ελληνικά προϊόντα. Το λέω αυτό για κάποιους που οι οποίοι θέλουν να πηγαίνουν στα γερμανικά, θέλουν να πηγαίνουν στα αμερικάνικα. Εγώ προτιμώ τα ελληνικά προϊόντα. Αλέξης Μητρόπουλος είναι εδώ κοντά μου σήμερα, ο καθηγητής, ο εργατολόγος μας.
κύριε Μητρόπουλε, καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς ορίσατε, σας ευχαριστώ πολύ. Σας συγχαίρω για τη διαχρονική, σωστή, έντιμη πορεία στη δημοσιογραφία και για την τιμή μας κάνετε και μας καλέσετε. Δική μου η χαρά και δική μου η τιμή. Σας ευχαριστώ πολύ. Σημαντικές και επιφανείς προσωπικότητες. Σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Όλια Νικολοπούλου, η γνωστή Αθηναία δικηγόρος, είναι εδώ κοντά μου. Σας ευχαριστώ πολύ. Έχετε κάποια είδηση να μας πείτε? Είμαι στα χρηστικά νέα της ημέρας εγώ. Θα πούμε μετά για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Και δίπλα μου ακριβώς είναι η κυρία Νόνη Δούνια, ποιος δεν ξέρει άλλωστε, η οποία κατεβαίνει. Δεν μου αρέσει η λέξη κατεβαίνει. Ανεβαίνει να πούμε. Ναι. Καλημέρα, Νόνη. Καλημέρα και σίγουρα. Και βεβαίως. Και σίγουρα υπάρχουν κάποιοι που δεν με γνωρίζουν. Η νέα γενιά δεν με γνωρίζει. Από 35 και πάνω είμαστε. Δεν λέμε τα χρόνια. Λέω, η γενιά 35 και πάνω. Α, ωραία, ωραία. Η κυρία Νόνη Δούνια, η οποία είναι υποψήφια με τη Νέα Δημοκρατία στον Πειραιά, Αλφα, Πειραιός και Νήσων. Εκεί τι γίνεται τώρα? Τα νησιά μας. Ναι. Τα νησιά μας θέλουν βοήθεια. Ειδικά τα νησιά του Εργοσαρονικού. Είναι ένα εξαιρετικό τουριστικό η προϊόν. Η Σπέτσα καλύτερα. Οι Σπέτσες καταπληκτικές, η Ήδρα καταπληκτική, το Αγκίστρι, Έγινα, ο Πόρος, τα Μέθαινα. Πολύ ωραία. Τα κύθρα που είναι μέσα και αυτά. Νομίζω ότι μέσα στα πλαίσια της ανάπτυξης καλό θα ήταν, γιατί είναι πραγματικά ένα εξαιρετικό τουριστικό προϊόν και θα μπορούσε να είναι και μίνι κρουαζιέρα για όλους όσους έρχονται με τα πολλά και μεγάλα κρουαζιερόπλα που καταφθάνουν στο λιμάνι του Πειραιά, να γίνει ένας έτσι σύντομος προορισμός μικρής κρουαζιέρας και ακόμη ωραία, να αναπτυχθούν ακόμη περισσότερο οι επιχειρήσεις στα νησιά. Και βεβαίως απέναντί μου μια άλλη πολύ ωραία και γνωστή δικηγόρος Αθήνας, η κυρία Αγγελική Μητροπούλου, είναι η κόρη, θα το πω, του Αλέξη Μητρόπουλου, του καλού μου αδελφικού μου φίλου. Πάμε κακό από το Αλέξη. Βεβαιότατα, για τα ψάρια κυρίως και για την παραλία και για παραλία. Τον κόσμο. Ναι, είναι, τον κόσμο. Είναι το α και το ω. Είναι θεωρούς ανθρώπους στην επόμενη. Σας ευχαριστώ που ήρθατε, καλημέρα, κυρία Μητροπούλου. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εσείς είστε υποψήφια. Είμαι. με το Μέρα 25. Μάλιστα. Στην Ανατολική Αττική, με τον κύριο Βαρουφάκη. Δεν είναι δύσκολο εκεί στην Ανατολική Αττική. Βέβαια έχετε την προτεραιότητα, διότι ήταν ο μπαμπάς εκεί και τα λοιπά. Δύσκολα είναι όλα όσα θα έρθουν και όλα όσα περιμένουμε. Η Ανατολική Αττική είναι ένας... Εννοείται όσα θα έρθουν και όσα περιμένουμε. Αν είναι αυτοδύναμη η Νέα Δημοκρατία, νομίζω ότι όλα όσα είναι να έρθουν θα είναι δύσκολα για το λαό δεδομένων των συγκυριών. Είναι σωστό αυτό. Κυρία Νικολοπούλου, πάμε στη χρηστική είδηση της ημέρας. Λοιπόν, προστασία πρώτης κατοικίας. Όπα. Πρέπει να ξεκινήσουμε από αυτό, Γιώργο μου, διότι όπως ξέρεις είναι μεγάλη αγωνία του κόσμου. Είναι πάρα πολλοί οι δανειολήπτες, οι κόκκινοι δανειολήπτες. Είναι περίπου 180.000 που περιμένουν να υπαχθούν και έχουν τα κριτήρια υπαγωγής στη νέα πλατφόρμα. Από ό,τι μάθαμε λοιπόν εχθές, από πληροφορίες που διέρευσαν από την Ειδική Γραμματεία Ιδιωτικού Χρέους, προφανώς θα ξεκινήσει η πλατφόρμα την 1η του Ιουλίου. Άρα, σε 10 μέρες περίπου, θα ανοίξει η πλατφόρμα για να μπορούν να μετέχουν όσοι έχουν τα κριτήρια υπαγωγής. Αυτό που πρέπει να θυμίσουμε είναι ότι η υπαγωγή θα γίνεται ηλεκτρονικά, υποβάλλοντας την ηλεκτρονική αίτηση. Τα κριτήρια τα έχουμε πει πολλάκις, αλλά θα πούμε άλλη μια φορά ότι η αντικειμενική αξία της πρώτης κατοικίας δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 250.000. Για τα επιχειρηματικά δάνεια που είναι συνδεδεμένα με την πρώτη κατοικία, τις 175.000 και συνολικά το χρέος τις 130.000. Μετά τόκων βέβαια και όλων των προσαυξήσεων. Συνολικά 130.000. Σε ό,τι αφορά το εισόδημα, θα ξεκινά από 12.500 για τα μονοπρόσωπα νοικοκυριά, θα φτάνει 21 για τα δύο πρόσωπα. Για το ζευγάρι και θα προσαυξάνεται κατά 5.000 για κάθε μέλος της οικογένειας. Δικαίωμα ένταξης όσων τα δάνεια είχαν καταγγελθεί μέχρι τις 31/12 του 2018 και όταν εννοώ είχαν καταγγελθεί, εννοώ είχαν κλείσει τις 90 ημέρες λήξη προθέσεων. Που σημαίνει αυτό? Που σημαίνει ότι άλλα δάνεια δεν μπορούν να υπαχθούν. Δηλαδή δάνεια που καταγγέλθηκαν από 1η-1η του 2019 δεν μπορούν και να υπαχθούν στην πλατφόρμα. Αυτά δυστυχώς θα παραμένουν σε εκκρεμότητα. Όσοι θέλουν να αποταθούν και να ζητήσουν τη δικαστική συνδρομή μπορούν, κατά το παλαιό πλαίσιο όπως λέγαμε του νόμου Κατσέλη, όμως πλέον δεν ισχύει η προστασία πρώτης κατοικίας. Κύριε Μητρόπουλε, βάσει αυτής της είδησης που έδωσε σήμερα η Όλια. Σημαντική αφορά πολύ κόσμο. Αφορά πολύ κόσμο. Σε καλή κατεύθυνση ρύθμιση. Έχει ατέλειες, διότι πολλοί κόσμος θα αποβληθεί από το σύστημα. Δεν είναι, κύριε Κοντονή, αγαπητέ Γιώργο, να μπεις. Είναι και να μείνεις. Και σύμφωνα με αυτούς που μπήκαν από το 10 μέχρι και πρόσφατα, από τους 4 που μπήκανε, στο μισό χρόνο οι 3 βγήκανε.
Άρα δεν είναι δεν πως μπαίνεις. Μία δόση. Έτσι, αποβληθήκαν. Δεν είναι ότι μπαίνεις με κάποιους αυστηρότερους όρους, τα εξήγησε και τα εξηγεί πάντα επιτυχώς η κυρία Νικολοπού. Είναι πως μένεις μέσα σε ένα σύστημα που σου βγάζει το άγος, το βραχνά του δανείου. Αυτό είναι το σημαντικό. Ακριβώς. Κύριε Νικολοπούλου, να το ολοκληρώσουμε αυτό, λέγοντας όμως τον κόσμο που σας ακούει αυτή τη στιγμή. Και πρέπει να σας πω ότι αυτή η εκπομπή έχει πιάσει τον παλμό του λαού, αν κρίνω από τα πολλά πολλά μηνύματα και τα τηλεφωνήματα που δέχομαι. Είμαι απόλυτα σίγουρη. Ευχαριστώ πολύ. Κατευθύνεται πάρα πολύ σωστά. Θέλω να μου πείτε τι μπορεί να κάνει ο κόσμος τώρα. Λοιπόν, ο κόσμος, εάν ανοίξει πλατφόρμα, όσοι έχουν τα κριτήρια υπαραγωγής, επιμένω, πρέπει να μπουν σε αυτή προκειμένου να προστατεύσουν την πρώτη κατοικία. Έχουν ηρεμήσει λίγο τα πράγματα, γιατί έχουμε αναστολή κάθε πληστηριασμού και κάθε γενικότερα πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης, όπως ξέρεις Γιώργο, μέχρι τις 10 του Ιουλίου. Από εκεί και πέρα θα ξεκινήσει κανονικά η διαδικασία και πάλι μέχρι το τέλος του Ιουλίου, ενώ τον Αύγουστο υποχρεωτικά, δικονομικά, απέχουμε από κάθε πράξη εκτέλεσης. Άρα μπορούν και τώρα. Βεβαίως, μπορεί να κάνετε και κουβέντα, κυρία Μητροπούλου. Βεβαίως. Βεβαίως. Και να μπουν τώρα να και σας, όσοι. Μένα με ενδιαφέρει αυτό. Βεβαίως. Και όσοι δεν έχουν τα κριτήρια υπαγωγής να ρυθμίσουν ή έστω δικαστικά, έστω και αν δεν προστατεύεται η πρώτη τους κατοικία, αλλά να ζητήσουν τη ρύθμιση των δανείων τους ή εξωδικαστικά. Διότι αυτή τη στιγμή τα κόκκινα δάνεια, όπως ξέρουν και όλοι οι παριστάμενοι εδώ, είναι μια πληγή πραγματικά της ελληνικής κοινωνίας. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να λυθεί. Όλα αυτά βέβαια οι πολίτες πρέπει να τα λύσουν με κάποιον ειδικό, είτε φοροτεχνικό είτε νομικό. Διότι μόνο το κάθε πολίτη δεν μπορεί να ξέρει. Πρέπει να πληρώσει το νομικό, το νομικό. Δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν μπορεί να το γνωρίζει αυτά τα θέματα. Όμως τώρα, εγώ θέλω να σας βάλω στην κουβέντα, κυρία Μητροπούλου, κυρία Δούνια και κυρία Νικολοπούλου. Αλέξη μου, κύριε Μητρόπουλο, και σε εσάς. Αυτό που είπε η κυρία Δούνια, να το δώσουμε έμφαση, έχει απόλυτα δίκιο, διότι πάει πολλοί κόσμος, δεν ξέρει τις προϋποθέσεις. Ακριβώς. Δεν ρωτάει εξειδικευμένο επιστήμονα, εδώ εμπροκειμένο φοροτεχνικό κυρίως, διότι έφυγε από τη δικαιοσύνη και τους δικηγόρους το θέμα το αυτό που εξήγησε κυρίως, αλλά και νομικοί πρέπει να ρωτώνται, αλλά κυρίως εξειδικευμένοι επιστήμονες με το ελάχιστο δυνατό κόστος, αυτό εννοεί η κοινωνία, γιατί έχει ευαισθησίες αυτά, άρα να ενημερώνονται, διότι στο δικό μας τις δόσεις για τα ασφαλιστικά ταμεία, αν δεν έχεις θεμελιώσει συνταξιοδικό δικαίωμα και αρχίζεις και πληρώνεις, σου ζητάνε να πληρώνεις και δεν παίρνεις σύνταξη. Διότι για ένα έσημο, για δύο μήνες ασφάλισης, δεν έχεις θεμελιώσει. Άρα χρειάζεται εδώ η γνώση, η διαβεβαίωση ειδικού. Έτσι, η διαβεβαίωση ειδικού. Ακριβώς. Γι' αυτό εστιάζω σε αυτό που είπε πολύ σωστά η Νόνη. Και βεβαίως η Όλια, ότι πρέπει να ρωτούν. Να ρωτούν και ανθρώπους εξειδικευμένους, γιατί και όλοι δεν τα ξέρουν, υπάρχουν πολλές λεπτομέρειες. Πρέπει να διαβεβαιώνουν τους πολίτες ότι εντάξει, μπορείς να μπεις με τις προϋποθέσεις αυτές και να μείνεις μέσα στο σύστημα. Και αν μου επιτρέπετε, κύριε καθηγητά, αυτό το που πολύ σωστά είπατε έχει την εξής σημασία, ότι κυρίως στα ασφαλιστικά ταμεία, εάν δεν έχεις τις προϋποθέσεις και δεν έχεις κατοχυρώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα, θα βρεθείς χειρότερα από πριν. Έτσι. Διότι ουσιαστικά ούτε η σύνταξή σου θα εκδοθεί, αλλά θα βρεθείς να οφείλεις και όλο το ποσό εν τέλει των ταμείων. Δεν πρόκειται να σου γιατί πλήρωσα όλα αυτά τα χρόνια. Δεν θα πάρεις και σύνταξη. Αυτές τις απορίες έχει και ο υπόλοιπος κόσμος που έχετε κι εσείς. Καταλάβατε. Εγώ γιατί πλήρωσα τόσα χρόνια. Με δεδομένα βέβαια ότι οι τράπεζες πλέον στα διοικητικά σου συμβούλια έχουν ξένους από πάνω και τα κόκκινα δάνεια έχουν αρχίσει και δίδονται σοριδών σε φαν. Όπως και η ΔΕΗ. Τότε το Μέρα 25 που σκέφτεται μια δημόσια εταιρεία διαχείριση των κόκκινων δανείων ώστε να προστατεύονται και ιδιοκτήτες από τους πληστηριασμούς με δωρεάν νομικούς συμβούλους και να μπορούν να δίνουν ένα τύπου ενίκιο μέχρι να κρατηθεί το ακίνητο και να μπορούν να το αγοράζουν οι ίδιοι στην τιμή των φανς, νομίζω ότι είναι μια ρεαλιστική πρόταση και μια πατριωτική πρόταση. Μάλιστα. Εσείς τι λέτε? Εγώ λέω ότι όλα αυτά, ξέρετε, ακούγονται πάρα πολύ δυσνόητα για έναν απλό πολίτη ο οποίος δεν έχει γνώσεις φοροτεχνικές ή νομικές και χάνεται μέσα σε αυτές τις πληροφορίες και μετά πανικοβάλλεται και δεν ξέρει πώς να λειτουργήσει. Αυτό που θέλω να πω δηλαδή είναι ότι αυτό που είπαμε και προηγουμένως, ο κάθε ένας από εμάς, ο οποίος πραγματικά δεν είναι η δουλειά του και δεν γνωρίζει αυτά τα θέματα, θα πρέπει να συμβουλεύεται είτε το φοροτεχνικό, το λογιστή, το ένα νομικό πρόσωπο, ο οποίος θα μπορέσει να του καθοδηγήσει και να του δώσει τη σωστή οδηγία για το πώς πρέπει να κινηθεί, έτσι ώστε
να μπορεί να είναι στο τέλος κερδισμένος και να πάρει αυτά τα οποία του ανήκουν. Είναι βέβαια και αρμοδιότητα των πολιτικών να διαγράψουν το πολιτικό κοινό πλαίσιο εντός των οποίων εγώ δεν είμαι ακόμα πολιτικός. Εντάξει, είστε πολιτικά πρόσωπα. Πολιτεύεστε όμως. Ναι, πολιτεύομαι, σωστά, σωστά. Όμως εκείνοι χαράσουν το πλαίσιο εντός του οποίου θα έρθει μετά, όπως λέει η κυρία Δούνια, να γίνει η οποιαδήποτε ερώτηση. Δηλαδή, μου δίνει το πλαίσιο το νομικό, μου δίνει την προστασία, με εξασφαλίζει. Μου λες θα προσπαθήσω να διαπραγματευτώ να έρθουν πίσω και μετά μπορείς να πας στο φοροτεχνικό να κάνεις ερωτήσεις. Όταν είναι κατατροπωμένο το πλαίσιο εξ αρχής, τότε δεν υπάρχουν ερωτήσεις. Το πλαίσιο, κυρία Ανδροπούλου, είναι γεγονός ότι πρέπει, αν είναι πολύ περιορισμένο, πρέπει κάποια στιγμή να οριστικοποιηθεί σε αυτή τη χώρα, διότι μην ξεχνάμε ότι όλα τα 10 αυτά τα μνημονιακά έτη που διανύουμε έχουν τσακίσει κυριολεκτικά όλους τους δανειολήπτες. Δεν υπάρχει λύση. Η λύση δόθηκε κάποια στιγμή στα δικαστήρια, αλλά με τις συνεχείς τροποποιήσεις που δέχτηκε ο νόμος Κατσέλη, έφτασε να μην είναι αποδοτικός. Μα και εσείς οι ίδιοι με τις τόσες τροποποιήσεις συνεχώς διαβάζετε και ενημερώνετε. Το ζητούμενο είναι, οι κυρίες μου, ωραίες μου κυρίες, κυρία Νικολοπούλου, κυρία Δουμιά, κυρία Μητροπούλου, καλέ μου φίλε και καθηγητά Αλέξη μου, Αλέξη Μητρόπουλε, το ζητούμενο είναι ότι εγώ, ο Καημενούλης, πλήρωσα όλα μου τα χρόνια, 50 χρόνια. Τα πλήρωσα ή δεν πλήρωσα το? Σωστά. Θα τα πάρω τα λεφτά μου? Όχι, ξεχάστε. Όχι, δεν θα τα πάρετε μάλλον. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν ακέραιη η απάντηση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η μάχη είναι πώς θα κρατήσει αυτό το επίπεδο. Άρα ξέχασε τα πέταξε. Ό,τι έφυγε, έφυγε. Έφυγε. Πάμε λοιπόν μια γέφυρα ακόμα μουσική, ένα ολυμπικό τραγούδι και τα λέμε. Στο κάστρο το παλιό, σε κάποιο τοίχο σου είχα γράψει σ' αγαπώ. Το πιο γλυκό μου μήνυμα το πλήρωσα κι αυτό, τόσο ακριβά που να μην ξέρω αν σε μισώ. Είναι βαρύ το τίμημα. Είμαι εδώ και είσαι εκεί, εγώ στη Δύση και εσύ στην Ανατολή. Είμαστε στίχοι που δεν χώρεσαν μαζί στη μουσική. Είμαι εδώ και είσαι εκεί, εγώ στη Δύση και εσύ στην Ανατολή. Είμαστε στίχοι που δεν χώρεσαν μαζί στη μουσική. Κουράγιο που να βρω, να ξαναγγίξω το κορμί σου το γλυκό. Της ομορφιάς το χάρισμα δεν θα ανταποκριθώ, όπως εκείνο το παλιό καλό καιρό σου φεγγαριού το κάλεσμα. Είμαι εδώ και είσαι εκεί, εγώ στη Δύση και εσύ στην Ανατολή. Είμαστε στίχοι που δεν χώρεσαν μαζί στη μουσική. Είμαι εδώ και είσαι εκεί, εγώ στη Δύση και εσύ στην Ανατολή. Είμαστε στίχοι που δεν χώρεσαν μαζί στη μουσική. Στο κάστρο το παλιό, σε κάποιο τοίχο σου θα γράψει σ' αγαπώ. Το πιο γλυκό μου μήνυμα. Επικοινωνία 94FM. Dolce Vita. Εκεί που οι τέχνες και ο πολιτισμός συναντούν την ψυχαγωγία και την ενημέρωση. Dolce Vita με την Ελίζα Λιμοντζόγλου κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη στις 5 το απόγευμα. Δήμος Ηρακλείου Αττικής. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
Οι δομές εξυπηρέτησης του Δήμου Ηρακλείου Αττικής είναι στη διάθεση όλων των πολιτών για την επίλυση και τη διεκπεραίωση θεμάτων της καθημερινότητας. Απευθυνθείτε στα δύο μας ΚΕΠ. Το κεντρικό του Δημαρχείου λειτουργεί Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ και το Σάββατο από τις 8 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Το παράρτημα στο Παλαιό Ηράκλειο, Λεωφόρος Πλαπούτα 36, λειτουργεί καθημερινές από τις 8 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Στο Γραφείο Εξυπηρέτησης του Δημότη, στον ειδικό πενταψήφιο αριθμό 15277 για όλα τα θέματα της πόλης. Και βέβαια στο τηλεφωνικό κέντρο του Δημαρχείου 213 2100 και στο Γραφείο Δημάρχου στα τηλέφωνα 213 2106, 102 και 133. Δήμος Ηρακλείου Αττικής. Η δική σας εξυπηρέτηση, δικό μας καθήκον. Οι εγγραφές στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Ηρακλείου Αττικής άρχισαν. Οι γονείς μπορούν να καταθέσουν την αίτησή τους στον παιδικό σταθμό της οδού Βορείου Υπήρου 41 έως τις 20 Ιουνίου, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 1. Πληροφορίες και έντυπα αιτήσεων στο site του Δήμου iraklio.gr. Δήμος Ηρακλείου Αττικής. Φροντίζουμε τα παιδιά της πόλης, φροντίζουμε το αύριο. Δεύτερον, φίλες και φίλοι, ενώ καταβάλλεται μια προσπάθεια από την Ιωάννα να πάρουμε τον κύριο Κουρουμπλή, ο οποίος βρίσκεται στη λαϊκή αγορά, μας ενημέρωσαν. Πρέπει ας ελπίσουμε... να πάει και αυτά τα λαχανικά του. Ας ελπίσουμε ότι μέσα στα επόμενα λεπτά θα μπορέσουμε να μιλήσουμε με τον κύριο Κουρουμπλή, να ακούσουμε την άποψη του ΣΥΡΙΖΑ για όλα τα θέματα τα οποία σχολιάσαμε προηγουμένως και πολύ περισσότερο για την επικαιρότητα. Μια επικαιρότητα που τρέχει με ηλιγκιώδη ταχύτητα, κύριε Μητρόπουλε. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Είδατε τι έγινε με τη ΔΕΗ, για πείτε μου την απόψή σας. Εντάξει, η ΔΕΗ τα τελευταία 5-6 χρόνια βρίσκεται σε μια κατιούσα πορεία. Μα είναι δυνατόν, τόσα εκατομμύρια, 300 εκατομμύρια. Ποιος θα τα πληρώσει, εδώ θέλω να ξέρω. Ασκήθηκαν κακές πολιτικές σε βάρος του δημόσιου αυτού σπουδαίου οργανισμού με μεγάλη ιστορία και μεγάλη συμβολή στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας μετά τον πόλεμο. Κακές διοικήσεις, άσωτες πολιτικές, κρατικές παρεμβάσεις και όλα αυτά, αγαπητέ Γιώργο, κύριε Κοντονή, οδήγησαν στην κατάρρευση ενός σπουδαίου συμβολικού φορέα που κυριαρχούσε κάποτε στα Βαλκάνια. Ήταν τις πρώτες εταιρείες Ευρωπαίρα, λοιπόν, το νομίζω ήταν νομοτελειακή εξέλιξη. Εύχομαι να αποτραπεί η ολοσχερής κατάρρευση. Αυτή είναι η ευχή κάθε συνέλληνα. Ναι. Να καλωσορίσω αυτή τη στιγμή τον πρώην Υπουργό, τον Παναγιώτη Κουρουμπλή, ο οποίος είναι υποψήφιος με τον ΣΥΡΙΖΑ και τον οποίο πετύχαμε, φίλες και φίλοι, σε λαϊκή περιοδία που κάνει, σε λαϊκή αγορά. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας. Καλημέρα από Καματερό, Αγίους Αναργύρους. Πω, από στη γειτονιά μου, εκεί μεγάλωσα εγώ, σε Αγίους Αναργύρους. Είναι ωραία η γειτονιά. Ωραία, καλός κόσμος. Ναι, ναι. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Άκουγα πριν από λίγο όλα όσα είπε για την ΔΕΗ ο καθηγητής, ο κύριος Αλέξης Μητρόπουλος, ο οποίος είναι εδώ κοντά μου. Θέλω να ακούσω τη δική σας θέση. Τι θα γίνει με αυτά τα εκατομμύρια, πού πάει ο οργανισμός? Δεν σας ακούω. Ποιος? Δεν ακούγεστε, κύριε Υπουργέ. Ποιος καθηγητής? Ο κύριος Μητρόπουλος, ο Αλέξο Μητρόπουλος. Τι είπε ο Μητρόπουλος, ότι... Λέω, είπε ότι τι θα γίνει τώρα με τα θέματα της ΔΕΗ. Πού πάμε, πού πάει η κατάσταση αυτή, θέλω να ξέρω. Ακούστε να σας πω κάτι. Η ΔΕΗ το 2014, η κυβέρνηση τότε Σαμαρά Βενιζέλου απέκοψε τον ΑΔΜΕΕ. Ναι. Είναι ένας φορέας που έφερνε στη ΔΕΗ πάνω από 300 εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα. Κάθε χρόνο. Λοιπόν, χάθηκε αυτός ο πόρος. Την άλλη πλευρά, η κυβέρνηση προσπαθούσε με το κοινωνικό τιμολόγιο να στηρίξει μια κοινωνία που βρισκόταν
ας μου επιτραπεί η έκφραση, σε ένα ποσοστό της τα τάρταρα τα κοινωνικά. Ναι. Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν το χρέος. Λύση υπάρχει, κύριε Κουρουμπλή, αυτό έχει σημασία. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει λύση. Πού είναι, κατά την άποψή σας? Υπάρχει λύση, υπάρχει λύση. Ποια όμως θα είναι? Υπάρχει λύση, υπάρχει λύση. Ναι, ωραία, ποια θα είναι αυτή η λύση? Κοιτάξτε, το κράτος εφόσον θέλει να κάνει κοινωνική πολιτική και να στηρίζει, θα πρέπει να βρει τον τρόπο να στηρίξει την επιχείρηση. Κάπως πρέπει να γίνει. Σωστά. Είστε έμπειρος πολιτικός. Ας φύγουμε από το θέμα της ΔΕΗ να δούμε τι θα γίνει. Δεν ξέρω αν θα λέγεται μικρή ΔΕΗ ή κάπως αλλιώς αργότερα. Δεν το ξέρω. Αυτό δεν με ενδιαφέρει. Εγώ θεωρώ ότι η ΔΕΗ, η ΕΙΔΑΠ, οι οργανισμοί αυτοί που ασχολούνται με υπηρεσίες ύψης της και απόλυτης προτεραιότητας με την κοινωνία, δεν μπορεί να ιδιωτικοποιείται. Μάλιστα. Ναι. Ας έρθουμε όμως σε ένα άλλο κύριο θέμα που θα ήθελα να ακούσω την δική σας θέση και άποψη. Είστε έμπειρος πολιτικός, επαναλαμβάνω. Είδατε τι έγινε με την ανακοίνωση της Ενωμένης Ευρώπης για την Τουρκία. Υποστηρίζετε ότι αυτή η ανακοίνωση είναι αυτή που περίμενε ο ελληνικός λαός ή είναι αυτό που λέει ο κάθε ένας μας και το λέτε και εσείς και εγώ και όλοι μας? Αν δεν είσαι καλό παιδί θα σε τιμωρήσω. Κοιτάξτε, η κυβέρνηση έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια τα τελευταία 4 χρόνια, σταθεροποίησε την οικονομία, εξασφάλισε πολιτική σταθερότητα. Ξέρετε, όλα αυτά τα ζητήματα διαμορφώνουν μια εικόνα διεθνή που ανεβάζει το κύρος της χώρας. Δηλαδή, οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε το Τσίπρα ότι έκανε μια δουλειά πάρα πολύ σημαντική σε αυτό το τομέα. Είχανε συμμαχίες στη Μέση Ανατολή, έλυσε το Σκοπιανό, η χώρα πήρε αυτό το κύρος που πρέπει να πάρει, ναι. Διαμορφώνει εξαιρετικά καλές σχέσεις με την Ευρώπη και την Αμερική, διότι έχει ανοιχτό μέτωπο και στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, Ήπρος κλπ. Ναι. Νομίζω λοιπόν ότι οι αποφάσεις που πάρθηκαν, για να μην είμαστε έτσι υπερβολικοί, είναι σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Θέλω όμως να ρωτήσω, κύριε Υπουργέ, το εξής, κύριε Κουρουμπλή. Η Ελλάδα, από την Ελλάδα εξαρτάται τι ακριβώς θέλει. Ή κάτω από την πίεση των πραγμάτων μπορεί να πάει σε ένα συμβιβασμό, πράγμα το οποίο εμείς δεν το θέλουμε, ή η Ελλάδα λέει κύριε, αυτά είναι τα κυριαρχικά μου δικαιώματα και είμαι αποφασισμένη αν χρειαστεί και να τα υπερασπιστώ με τον οποιοδήποτε τρόπο. Δεν θέλουμε με την Τουρκία πόλεμο. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος όταν πήρε όλο το κόστος της οργής του κόσμου μετά τη Μικρασιατική καταστροφή και υπέγραψε το Σύμφωνο Ειρήνης, ήταν ένας άνθρωπος που έβλεπε πάρα πολύ μακριά. Λοιπόν, και από τότε πέρασαν 90 χρόνια και η Ελλάδα δεν μπήκε σε πόλεμο με την Τουρκία. Μάλιστα. Άμεσα τουλάχιστον. Ναι. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, όμως άκουγα τον κύριο Αποστολάκη. Ένα λεπτό. Παρακαλώ. Όμως, έπειτα από το 87, από την κρίση του 87, όπου ο Ανδρέας Παπανδρέου είπε στους Τούρκους ότι δεν θα μπείτε στο Αιγαίο, αλλιώς θα βουλιάξουν το Πυρηναίης. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, βρέθηκε μια κυβέρνηση που δια του αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων αλλά και του μετέπειτα υπουργού της, του αρμόδιου υπουργού, προειδοποίησε ότι τα αστεία έχουν τελειώσει. Αν διανοηθεί κανείς να κάνει κάτι που είναι προϊόν θερμών εγκεφάλων, θα το πληρώσει πάρα πολύ ακριβά. Μάλιστα. Όμως ο κύριος Αποστολάκης, θα το ακούσατε και εσείς κύριε Υπουργέ, είπε πως στις δύσκολες στιγμές η Ελλάδα θα είναι μόνη της. Καλά έκανε και το είπε. Συμφωνείτε? Ναι, καλά έκανε και το είπε. Μάλιστα. Το είπε και ο Κολοκοτρώνης αυτό κάποτε. Ναι, βέβαια. Λοιπόν, άρα, γιατί το λέει αυτό? Για να ενισχυθεί η αυτοδοτήριση του λαού ότι
στις κρίσιμες στιγμές θα πάρει απάνω του αυτός ο λαός την υπόθεση της πατρίδας και ενωμένος, αποφασισμένος, χωρίς αυτού του είδους τις διχαστικές στιγμές που ζήσαμε, διότι αν αύριο γίνει Κοτονή συμβεί κάτι και το δικό μου το παιδί θα πάει να πολεμήσει, που υπηρέτησε στις ειδικές δυνάμεις και το δικό σας. Όλων. Όλοι μας θα πάμε. Α, μπράβο. Άρα δεν υπάρχουν πατριώτες και λιγότερο πατριώτες όπως πήραν κάποιοι να το... Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, θέλω να θυμίσω στον κόσμο ότι εσείς είστε υποψήφιος στον τομέα... Είμαι στη Δυτική Αθήνα, δηλαδή Χαϊδάρη, Αγία Βαρβάρα, Γάλεο, Περιστέρι, Πετρούπολη, Καματερό, Άγιοι Ανάργυροι, Ήλιον. Όπου βρίσκεστε λεγόμενη, τώρα... Λεγόμενοι, κύριε, αφού είσαστε και από εδώ, κύριε Ποντονή, λεγόμενοι Δυτική Όχθη. Ωραία, πολύ ωραία. Εγώ να σας ευχηθώ καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ακούσατε λοιπόν πριν από λίγο τι μας είπε ο πρώην υπουργός, ο κύριος Κουρουμπλής. Θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας, ελεύθερη κουβέντα κάνουμε, και θέλω να ρωτήσω τις δύο υποψήφιες κυρίες που είναι εδώ κοντά. Κυρία Δούνια, ακούσατε πριν από λίγο όλα όσα είπε ο κύριος Κουρουμπλής. Η Νέα Δημοκρατία τι λέει γι' αυτό? Η Νέα Δημοκρατία δεν θέλει να αναφέρεται στο παρελθόν και στο τι έκαναν οι προηγούμενοι από εμάς και οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχει κουράσει πάρα πολύ, πιστέψτε, με τον Έλληνα πολίτη και γενικά όποιον ακούει. Ο κόσμος θέλει να βλέπει το όραμα που υπάρχει και το πρόγραμμα που υπάρχει. Υπάρχει όραμα. Φυσικά και υπάρχει όραμα και φυσικά υπάρχει και πρόγραμμα. Και υπάρχει και διάθεση και υπάρχουν και άνθρωποι που είναι ειδικοί στα θέματα εθνικής άμυνας και μπορούν να συζητήσουν αυτά τα θέματα, γιατί αυτά τα θέματα είναι πολύ λεπτά. Είναι πολύ λεπτά ζητήματα και πρέπει να προσέχουμε ιδιαίτερα όταν μιλάμε για θέματα εθνικής άμυνας, για την πατρίδα μας και για τις σχέσεις μας τις διεθνείς. Τώρα, όσον αφορά όλα τα υπόλοιπα που είπε ο κύριος Κουρουμπλής, εγώ δεν άκουσα και κάτι με ουσία, δεν μου έδωσε κάποια απάντηση ώστε να πω ότι εντάξει, έχω μια σαφέστατη απάντηση για τα θέματα αυτά. Από εκεί και πέρα, εντάξει. Είναι τα δύο επίκαιρα θέματα που καίνε σήμερα. Πάντα θα καίνε αυτά τα θέματα και είναι θέματα που αφορούν όλους εμάς τους Έλληνες, όλους τους πατριώτες, όλους τον κόσμο, δεν το συζητάμε, και είναι πολύ σοβαρά ζητήματα. Το θέμα μας είναι ότι το να καθόμαστε κάθε φορά σε μια κουβέντα, να αναφερόμαστε στο τι δεν έκαναν οι προηγούμενοι, τι πήραμε εμείς, τι φτιάξαμε εμείς, δηλαδή τι νόημα έχει όλη αυτή λέτε, η ιστορία. Μάλιστα. Πείτε μου τι πρόγραμμα έχετε, ποια είναι η πρότασή σας, τι σκοπεύετε να κάνετε πάνω σε αυτό το ζήτημα, να το συζητήσουμε. Μάλιστα. Το τι έκαναν οι προηγούμενοι, τι έκαναν οι προηγούμενοι, ο Κολοκοτρώνης τι είπε και ο Ελευθέριος Βενιζέλος, δεν νομίζω ότι χωράει πουθενά σε αυτήν την κουβέντα. Το Μέρα 25 τι λέει, κυρία Μητροπούλου? Λέει, φτάνει μάλλον στο σημείο να υποστηρίξει τη μη εξόρυξη των υδρογων αθράκων αυτή τη στιγμή, προκειμένου να. Μιλάμε για τη ΔΕΗ τώρα, έτσι. Για τη ΔΕΗ, η κυρία Δούνια μίλησε για τη ΔΕΗ. Και για τα εθνικά θέματα. Για τα εθνικά το δεύτερο και για τη ΔΕΗ. Δεν έχω ένα πρόβλημα να ξεκινήσω από τη ΔΕΗ. Οπότε θέλω, όπως θέλετε. Λοιπόν, εσείς, ναι. Όλα αυτά τα εντάσσει στο βασικό κορμό και στον πυρήνα του προγράμματος, δηλαδή στο δίπολο. Έχει πρόγραμμα, άρα, το Μέρα 25. Έχει πρόγραμμα, διότι εφόσον λέει ότι το ΤΑΙΠΕΔ πρέπει να γίνει μια δημόσια τύπου τράπεζα που να αναλαμβάνει και να μπαίνει εχέγγυο για την όλη δημόσια περιουσία. Δεν υπάρχουν ασημικά πια. Ασημικά πια δεν υπάρχουν. Υπάρχουν, αλλά πρέπει κάποιος να διαπραγματευτεί εκ νέου. Να παγώσουν οι ιδιωτικοποιήσεις όλα τα αγαθά, τα ύψιστα, τα λεγόμενα νερό και τα λοιπά, να παραμείνουν σε κάθε περίπτωση δημόσια και να κάνουμε κάθε τι δυνατό ώστε σε όλα αυτά να μπαίνει και ένα δημόσιο κεφάλαιο μέσα για να είναι εξασφαλισμένος και ο κόσμος στις δύσκολες αυτές συγκυρίες, και οποιαδήποτε νέου τύπου ιδιωτικοποίηση γίνει να έχει και φυσικά δικλείδες ασφαλείας για τους εργαζομένους. Μάλιστα. Όσον αφορά στα εθνικά, φτάνει, όπως προείπα, στο σημείο να πει να μην γίνουν οι εξορίξεις τώρα, όχι μόνο για τα ζητήματα του περιβάλλοντος, αλλά κυρίως για να αποκλιμακωθεί η κατάσταση. Σε κάθε περίπτωση, εγώ ως νέος άνθρωπος μαζί εδώ με τις ευγενικές κυρίες, θα έλεγα ότι δεν έχουμε μνήμες πολέμου,
ότι πρέπει να μάθει ο λαός ποιες είναι οι κόκκινες γραμμές μας και όχι μόνο τα αυτονόητα, ότι δεν είδα να συνέρχεται κανένα πολιτικό συμβούλιο. Δεν και έκανε ότι σε κάθε περίπτωση και... Δεν έκανε άλλο, κησέα, ο κύριος... άλλο, η πολιτική. Ναι, ωραία, δεν που έκανε κησέα όμως ο κύριος Πρωθυπουργός. Και μάλιστα Κυριακή ασμένων κτλ. Οι διεθνολόγοι θεώρησαν ότι αυτό δεν είχε κανένα νόημα. Δεν είμαι ειδική να κρίνω. Θεωρώ όμως. Είστε πολιτικό πρόσωπο, ναι, επαναλαμβάνω, και αύριο θα είστε βουλευτή στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Προτείνω πολιτικό συμβούλιο και επειδή θυμάμαι ότι και πέρσι το καλοκαίρι ήμασταν ακριβώς στην ίδια κατάσταση. Τι έγινε και αποκλιμακώθηκε και τώρα ξανά λίγο πριν τις εκλογές είμαστε πάνω στα ύψη. Αν ο κύριος Ερντογάν είναι τόσο απειλητικός, το ξέρουνε, θα έπρεπε να είναι σαφής για τη Χάγη, θα έπρεπε να είναι σαφής για τις θέσεις μας, για τα νησιά, για την υφαλοκρηπίδα και να ξέρει ο λαός τι τον περιμένει. Το κατάλαβα. Κυρία Νικολοπούλου, επειδή ξέρω ότι βιάζεστε, θέλω να σας δώσω το λόγο τώρα και να σας ευχαριστήσω για την δική σας συμμετοχή. Ναι. Ακούγοντας όλα αυτά, τι βγάζετε εσείς ως ακροάτρια πια? Κοιτάξτε, εγώ ως Ελληνίδα που εργάζομαι καθημερινά και ζω μέσα στο μέσο Έλληνα πολίτη, απαιτώ από όλες τις πολιτικές κυβερνήσεις να δείξουν σοβαρότητα, υπευθυνότητα και ωριμότητα. Αυτό που κάθε μέσος Έλληνας κάνει καθημερινά στη δουλειά του, ζητούμε να το επιδείξουν και οι πολιτικοί. Και στις δύο κυρίες που έχουμε εδώ εύχομαι πραγματικά καλή επιτυχία. Και επειδή πολύ πιστεύω και στις δύο ότι είναι πολύ δραστηρίες, κάθε μία από, νέα, τη, νέα από τη δική της πλευρά και από τη δική της πολιτική άποψη, εύχομαι πραγματικά να κάνω το καλύτερο δυνατό. Και σε ό,τι αφορά τη ΔΕΗ, θα μου επιτρέψει απλά να σου πω ότι δεν είναι ένα θέμα απλό, είναι ένα θέμα που καίει. Γιατί? Γιατί η ΔΕΗ δεν αφορά μόνο τον Έλληνα πολίτη, δεν αφορά μόνο τον Έλληνα καταναλωτή, αφορά πάρα πολλές εταιρείες, οι οποίες είναι άμεσα συνδεδεμένες με τη ΔΕΗ. Υπάρχουν πολλά επιχειρηματικά συμφέροντα εντός εισαγωγικών, πολλοί άνθρωποι που έχουν στήσει επιχειρήσεις που προμηθεύουν τη ΔΕΗ. Καταλαβαίνεις ότι αυτό θα είναι ένα τσουνάμι που θα πάρει. Θα παρασύρει πολλά πράγματα. Πάρα πολύ κόσμο μαζί. Σοβαρότητα λοιπόν, γιατί όπου μπαίνουν τα νούμερα και μια τεχνοκρατική προσέγγιση, πίστεψέ με, επειδή το θέμα της ΔΕΗ το ξέρω πολύ καλά, υπάρχει και λύση. Αρκεί να γίνουν οι σωστές πολιτικές. Σωστό. Αλλά πάντως έλεγαν παλιά οι πολιτικοί, και ο Παπανδρέου θα το θυμάται ο καθηγητής, και εσείς θα το θυμόσαστε, θα το έχετε διαβάσει, όπου ευημερούν οι αριθμοί, πεθαίνουν οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι, σωστά. Σωστά. Λέτε να βγάλουμε μια φωτογραφία. Αχ, θάλασσα μου σκοτεινή, θάλασσα αγριεμένη, που θα με βγάλεις το πρωί, σε ποια στεριά μου ξέρει, που θα με βγάλεις το πρωί, σε ποια στεριά μου ξένη. Αχ, θάλασσα μου σκοτεινή, θάλασσα αγριεμένη. Στα μαύρα σου νερά, κομμάτια τη ζωή. Φίλες και φίλοι, είμαστε εδώ. Είναι ο Επικοινωνία 94FM. Και βέβαια απεχώρησε, όπως ξέρετε, η κυρία Νικολοπούλου. Ανηλυμένες υποχρεώσεις είναι αυτές. Όμως εμείς είμαστε εδώ, η κυρία Δούνια. Καλημέρα. Η κυρία Μητροπούλου και ο κύριος Μητρόπουλος, ο Αλέξης. Είμαστε εδώ να κουβεντιάσουμε στα τελευταία 10 λεπτά. Αλέξη μου, θέλω να δώσω το λόγο στις κυρίες που είναι και υποψήφιες να μας πούν ποιες είναι ποιες. Ε, τι λες και εσύ? Να ξεκινήσω με εσάς, κύριε Μητροπούλου. Εγώ είμαι απόφυτος της νομικής σχολής Αθηνών. Και το λέω αυτό, εγώ ξέρω ποια είστε. Απλώς να μάθει ο κόσμος. Να μάθει ο κόσμος, εννοείται.
Είμαι λοιπόν απόφυτος νομικής σχολής Αθηνών, είμαι εδώ και δικηγόρος Αθηνών. Ασχολούμαι πλάι στον πατέρα μου με ζητήματα εργατικά και κοινωνικο-ασφαλιστικά. Έχω όμως και ένα διδακτορικό. Πάτε εργατολόγος κι εσείς. Ας πούμε εργατολόγος. Έχει διάφορες άλλες υποκατηγορίες. Έχω όμως και ένα διδακτορικό στην κοινωνική ανθρωπολογία. Και αυτό το ξέρουμε. Έχω ασχοληθεί με σοβαρά ασθενείς, με καρκινοπαθείς, με ζητήματα ιατρικής ανθρωπολογίας και πάρα πολύ με ζητήματα ευπαθών ομάδων, αναπηρίας κτλ. Και σήμερα κατέρχεστε στην πολιτική, ζητώντας την ψήφο του Έλληνα που ζει στην Δυτική, όχι, στα υπόλοιπα. Στην Ανατολική Αττική. Στο υπόλοιπο, πάνω σε δύο. Εγώ είμαι στο Ανατολικό. Ζητάτε λοιπόν την ψήφο. Και θα προσφέρετε τι? Θα προσφέρω το όραμα. Θα προσπαθήσω να προσφέρω, να δω αν μπορεί να ξυπνήσει, ναι, κάτι. Συναντάτε λίγο από αυτό το 62% το του, ναι, όχι. Συναντάτε κάπου, όταν λέτε το Μέρα 25 είναι του φίλου μου, του κ. Βαρουφάκη, συναντάτε κάπου αντιδράσεις? Ναι, συναντώ αντιδράσεις, πράγματι, κυρίως ως το τελικό σκέλος της διαπραγμάτευσης, αλλά από τη στιγμή που μπαίνουμε στις συζητήσεις και ο κόσμος καταλαβαίνει τις λεπτομέρειες, το τι του φορτώνουν και τι όχι και πώς ήταν και τα πράγματα στην πραγματικότητα, ποιες, ναι, είναι οι αλήθειες ή ποιες είναι οι υπόλοιπες ερμηνείες, ο κόσμος καταλαβαίνει. Κυρίως καταλαβαίνει όταν του λες ότι με δυνατή τη Νέα Δημοκρατία και όπως είναι εδώ τα πράγματα, δεν μπει το Μέρα και ο κύριος Βαρουφάκης, αντιπολίτευση θα ασκήσει ο ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο δεν θεωρώ δίκαιο αυτή τη στιγμή, το ΚΙΝΑΛ, όποιο ΚΙΝΑΛ έχει απομείνει πια, ναι, η Χρυσή Αυγή, Πασόκου, ο κύριος, δηλαδή, Βελόπουλος αν μπει, και το ΚΚΕ, το οποίο τιμώ. Αυτό θα είναι μια δύσκολη κατάσταση. Άρα, είτε έχουν αντιρρήσεις είτε όχι, πρέπει να καταλάβουν ότι πρέπει να μπει και μια φωνή μέσα που να υπενθυμίζει σε αυτούς που και θα έχουν. Και αυτή η φωνή είναι του κ. Βαρουφάκη. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή το ρεύμα δείχνει προς τα εκεί. Είναι ένας άνθρωπος που κράτησε μια σταθερή γραμμή, που γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα οικονομοτεχνικά και που μπορεί να υπενθυμίζει με σαφήνεια τα ζητήματα του χρέους και του πλεονάσματος. Χωρίς αυτά για μένα δεν υπάρχει ελπίδα για μας, ούτε για τα παιδιά ούτε για κανέναν. Μετά από αυτό το εντυπωσιακό βιογραφικό, που δεν περίμενα κάτι λιγότερο από την κόρη του κ. Μητρόπουλου, και της εύχομαι ολόψυχα καλή λόγια. Επιτυχία, ευχαριστώ. Γιατί πραγματικά θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχουν νέοι άνθρωποι και νέα πρόσωπα. Και εσάς το έτσι βιογραφικό σας είναι πολύ σπουδαίο. Είναι διαφορετικό τελείως. Εγώ έρχομαι από έναν άλλο χώρο, αρχικά από το χώρο του αθλητισμού, είναι και μετά του θεάματος, όπου εργάστηκα για 25 συναπτά έτη. Τώρα όμως είμαι και μητέρα και είμαι πολύ πιο ευαισθητοποιημένη σε όλα τα θέματα τα οποία αφορούν τη μέση ελληνική οικογένεια, γιατί σε μια μέση ελληνική οικογένεια μεγάλωσα και έτσι είμαι και εγώ σήμερα και εξακολουθώ να είμαι. Θεωρώ ότι ταυτίζομαι πάρα πολύ με τα προβλήματα του καθένα μας και γενικά του κόσμου γύρω μου και του κόσμου που συναντώ στον δρόμο. Με ενδιαφέρουν πάρα πολύ τα κοινωνικά θέματα και νομίζω ότι μέσα από μια καλύτερη ποιότητα ζωής και διορθώνοντας κάποια καθημερινά μας θέματα και ζητήματα, θα είναι όλα πολύ καλύτερα. Είμαι πολύ υπέρ γενικότερα των γυναικών και θεωρώ ότι οι γυναίκες μπορούν πραγματικά να κάνουν θαύματα σε όποιο χώρο και αν μπουν. Εγώ αυτό που μπορώ να προσφέρω είναι μέσα από τις γνώσεις μου σε όλο το κομμάτι των media που εργάστηκα όλα αυτά τα χρόνια, είναι να προωθήσω οποιοδήποτε, με οποιοδήποτε καλό τρόπο το τουριστικό προϊόν που έχει η χώρα μας, που είναι ιδιαίτερα το νούμερο νησιάς, το οποίο ένα εσείς τουριστικό προϊόν και θεωρώ ότι πραγματικά θα μπορούσε η Ελλάδα να είναι ένας από τους κορυφαίους προορισμούς στον κόσμο. Πραγματικά το πιστεύω αυτό και επειδή είχα την ευκαιρία να ταξιδέψω, το πιστεύω πραγματικά αυτό. Αλλά γενικότερα ό,τι αφορά τα κοινωνικά ζητήματα γύρω από την ελληνική οικογένεια, τα θέματα οδικής ασφάλειας που είναι πολύ σοβαρά, έχουμε 800 θύματα στην Ελλάδα κάθε χρόνο, όλα αυτά τα ζητήματα, τα ζητήματα της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης και η αποφυγή όλων αυτών των ανεπιθύμητων εγκυμοσύνων όλων των κοριτσιών που είναι πραγματικά συγκλονιστικοί αριθμοί, όλα τα ζητήματα και τα θέματα bullying που δέχονται τα παιδιά μας στα σχολεία και έξω από τα σχολεία, όλα αυτά τα ζητήματα με αφορούν
πολύ. Είμαι πολύ ευαισθητοποιημένη σε αυτά τα θέματα. Με ενδιαφέρει η ελληνική οικογένεια και για αυτήν θα εργαστώ πάρα πολύ σκληρά. Πολύ ωραία. Ακούσαμε και τις δύο, κυρία Μητρόπουλε. Πολύ ωραία. Κυρίες, πάρα πολύ ωραία. Εγώ για την κυρία Δούνια να πω, γιατί για την θυγατέρα μου λίγα ξέρω, άρα και η κυρία Δούνια είναι εξαιρετική. Να πω κάτι, η θυγατέρα σου είναι ένα μήλο που έχει πέσει κάτω από τη μιλιά. Και εγώ αυτό βλέπω. Έτσι, αυτό να το ξέρεις και το λέω εγώ, έχει που η πείρα μου είναι τεράστια όπως λες εσύ ο ίδιος. Έχει αυτοτελή προσωπικότητα, οφείλει να είναι συνεπής στις αξίες. Και βεβαίως, αν κρίνω από τα λεγόμενά της, πραγματικά έχει δική της προσωπικότητα σε αυτό. Άσχετα εάν έχει καθηγητή. Όπως τον έχουμε όλοι, τον έχεις καλά, κύριε Κοντώνια. Αυτό έτσι είναι θεού δώρο, είναι πρέπει να πω εγώ, το να έχεις τέτοιους γονείς. Εγώ θέλω να ρωτήσω και τώρα τον κύριο Μητρόπουλο, μιας και βρισκόμαστε 5 λεπτά πριν από το τέλος, βλέποντας και ακούγοντας όλα αυτά σήμερα, τι αποτυπώνεται στον μέσο Έλληνα, όπως είπαν και οι δυο κυρίες υποψηφίες εδώ, και η κυρία Μητρόπουλου και η κυρία Δούνια. Ο μέσος Έλληνας, κύριε Κοντονή, έχει κάνει τις επιλογές του. Φαίνεται ότι θα υπερψηφίσει τη Νέα Δημοκρατία. Εύχομαι κι εγώ, χωρίς να συσταριστώ φίλους που μάχονται για την ανάδειξη Νέας Δημοκρατίας, ότι μετά τις εκλογές θα έρθουν δύσκολα στο κοινωνικό μέτωπο. Τα θέματα οποία συζητάμε, στους μισθούς, στις συντάξεις, στα φάρμακα, στα νοσοκομεία, στην παιδεία, στην υγεία. Θεωρώ ότι ένα κομμάτι σκληρό της Νέας Δημοκρατίας δεν πρέπει να εφαρμοστεί σε μια κοινωνία που είναι στα ερείπια και σε ένα λαό που είναι στον καναβάτσο και τρέχει να υπαχθεί στις δόσεις. Εύχομαι να υπερισχύσουν οι νυφαλιότερες φωνές δίπλα στον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, διότι αν ζήσουμε κάτι παρόμοιο το 89-90 επί που πιστεύετε, ζήσαμε... Πιστεύετε, κύριε Μητρόπουλο, ότι αν δεν έχει μια ισχυρή, ας το πω έτσι τώρα... 152 βουλευτές, δεν είναι ισχυρή. Θα είναι ολέθριο σφάλμα η αυτοδυναμία της Δημοκρατίας. Θα είναι ολέθριο, λέτε εσείς, ναι. Κατά τη δική μας εκτίμηση, επιστημονικά το προσεγγίζω, αλλά και πολιτικά, θα είναι ολέθριο να πάρει αυτοδυναμία όταν... Ναι, αλλά έτσι δεν θα μπορέσει να κάνει και να βγάλει τη χώρα από κάποια προβλήματα που λέει και ο ίδιος. Είναι άπειρες ηγεσίες και έρχεται θέμα, δεν λέω ότι θα είναι εθνική τραγωδία, έρχεται ένταση στο Αιγαίο, θέλει συντονισμό προσωπικότητων και πατριωτικό μέτωπο. Άρα είναι άπειρες ηγεσίες, όπως άπειρος φάνηκε και καταστροφικός για το λαό Τσίπρας, καταστροφικός, δολοφονικός για το λαό και για το κοινωνικό μέτωπο. Άπειρες ηγεσίες και ο Μητσοτάκης, υπ' αυτή την έννοια θεωρώ ότι είμαστε προ σκληρού μετώπου στα εθνικά, είμαστε προ σκληρής πίεσης από τους δανειστές στο κοινωνικό μέτωπο, άρα εδώ θεωρώ ότι μόνο πατριωτικά, προοδευτικά μέτωπα έχει ανάγκη ο λαός μας. Ο λαός μας όχι, έχει κάνει τις επιλογές όπως φαίνεται στις δημοσκοπήσεις. Δεν θέλω να πιστέψω και δεν θέλω να προφητεύσω δύσκολες καταστάσεις στα εθνικά και στα κοινωνικά σωστά μέτωπα. Πάντως θέλω να ρωτήσω και τους τρεις σας και να κλείσουμε έτσι. Πιστεύετε στις δημοσκοπήσεις? Εντάξει, εγώ πιστεύω, ναι. Αποτιμούν τη στιγμή. Το 10% διαφορά δεν το είχε υπολογίσει καμία δημοσκόπηση. Εγώ μέσα μου πίστευα, γιατί βλέπω την κοινωνία. Τρέχαμε σαν σωματεία με την Αγγελική. Είχε τις χείρες με το Σύλλογο Αξίας. Είχε τους παπάδες που αποτρέψαμε την εξολόθρευσή τους που πήγε ο Τσίπρας. Δυστυχώς συνενούντος. Δυστυχώς σε κάποιες στοιχές. Είναι εργαλείο τροποντινά μια δημοσκόπηση. Βεβαίως. Είναι κάποιο, αλλά δεν είχαν προβλέψει το 10%. Άρα μην επέρονται ότι πετύχανε. Το 10% δεν το είχε προγνώσει καμία δημοσκοπική εταιρεία. Μην λένε ότι πέσανε μέσα. Όπως και τώρα ενδεχομένως να ανοίξει κι άλλο η ψαλίδα. Εγώ είμαι πρώτα υπέρ της άποψης, κύριε Κοντονή, να τιμωρηθεί πολύ και παραδειγματικά ο Τσίπρας, γιατί πρόδωσε. Ναι, αυτός λέει γυρίζει το ματσάκι. Το λέω αντικειμενικά. Είναι υπέρ της αυστηρής τιμωρίας, να μην δοθεί ευκαιρία σε αυτό το μόρφωμα που εγώ το στήριξα ως πρώτος βουλευτής σε ψήφου. Ως πρώτος βουλευτής σε ψήφου στήριξα αυτή την ιδέα. Πίστεψα ότι κάτι θα γινότανε. Αλλά και βέβαιως επαναλαμβάνω, μπορεί να στεροχωρείτε η φίλη μου η καλή, η παλιά, η κοινώνη, ότι δεν πιστεύω ότι μια αυτοδύναμη κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας θα μπορέσει να τα αποκριθεί στη βαρύτητα και στην εκτακτότητα, στην οξύτητα των προβλημάτων που έρχονται από την Ανατολή και στο κοινωνικό μέτωπο. Αυτή είναι η άποψή μου. Μάλιστα. Θα αρχίσω με εσάς και θα καταλήξω με εσάς. Έτσι. Λοιπόν, λέει ο κύριος Τσίπρας, αντίθετα με αυτά που είπε ο κύριος Αλέξης Μητρόπουλος, ότι το ματσάκι γυρίζει. Γυρίζει.
Εγώ νομίζω ότι εδώ που φτάσαμε δεν γυρίζει, αλλά εύχομαι από καρδιάς να μην γυρίσει. Μάλιστα. Εύχομαι να μην γυρίσει. Διότι και ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ξεκίνησε αλλιώς, έταξε άλλα. Και, θα σκίσει τα μνημόνια και τα λοιπά. Δεν είναι όμως αυτό, ότι νομίζω ότι έχει καταρακώσει ειδικά τους νεότερους. Δεν μπορούν να ταυτιστούν με τίποτα, δεν μπορούν να καταλάβουν τι εστία αριστερά και σε τι συνίσταται και ποια είναι τα όρια της και οι κόκκινες γραμμές της. Δεν ξέρουν μέχρι για ποιο πράγμα πρέπει να αντισταθούν και έχει οδηγήσει και σε μια αποδοχή μιας κανονικότητας βαριάς στους μεγαλύτερους που μας οδηγεί φαίνεται σε αδιέξοδα. Μάλιστα. Η τελική απόφαση είναι του κόσμου. Ο κόσμος είναι αυτός ο οποίος θα επιλέξει και θα ψηφίσει εκείνους που θεωρεί καλύτερους για να τον αντιπροσωπεύουν σε όλα τα ζητήματα τα σοβαρά. Ο κύριος Τσίπρας έχει αποδείξει ότι όλα αυτά που είπε δεν τα έκανε. Που από εκεί και πέρα ο κόσμος θεωρώ ότι καλό θα ήταν να ψηφίσει συνειδητά, να κάτσει να κρίνει πραγματικά με όλα αυτά που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια και να αποφασίσει ποιον θέλει στο τιμόνι αυτής της χώρας. Εγώ έχω ελπίδα και ειδικά για τη νέα γενιά, γιατί πραγματικά η νέα γενιά είναι κουρασμένη και θέλει ένα καλύτερο μέλλον και εμείς το θέλουμε σαν γονείς για τα παιδιά μας και η τελική απόφαση είναι του κόσμου. Ναι. Εγώ να ευχηθώ και σε εσάς, κυρία Αγγελική Μητροπούλου, και σε εσάς, κυρία Νόνη. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία. Λέτε που είναι τελευταία φορά που είναι υποψηφία η Νόνη και η Αγγελική, να το πούμε άλλη μια φορά. Ας τα πούμε μόνες. Θα πω εγώ. Κυρία Νόνη Δούνια είναι υποψήφια. Την Αλφα Πυραιός με τη Νέα Δημοκρατία. Και νήσων. Και η κυρία Μητροπούλου είναι με την ημέρα 25, με τον κύριο Βαρουφάκη, λοιπόν, στην Αλφα. Στην Ανατολική. Στην Ανατολική Αττική. Αλέξη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή. Εγώ. Κυρίες και κύριοι, να ευχαριστήσω και εσάς, αφού ευχαριστήσω και τον Νίκο Σκλαβούνη, γιατί χωρίς τη δική του βοήθεια δεν θα βγαίναμε τόσο σωστά και βεβαίως χωρίς ψεγάδι στον αέρα. Και την βεβαίως Ελένη. Αμέσως τώρα θα δώσω το λόγο. Θα δώσουμε το λόγο στην κυρία Ελίζα Λιμοντζόγλου. Να το πω ξανά. Ελίζα Λιμοντζόγλου, το καμάρι του σταθμού, για να μας πει τα τελευταία νέα. Ελίζα, εδώ το μικρόφωνο. Από τον Γιώργο Κοντονή, καλό μεσημέρι.